κρατήσαμε αυτή τη διαφορά, γιατί σίγουρα ο Άρης εδώ πέρα με τον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ επικίνδυνη. Ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Πάλι εδώ πέρα με τον Άρη. Σίγουρα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς πρέπει να διαγράψουμε το σημερινό παιχνίδι, να ξεχάσουμε τι έγινε σήμερα, γιατί το επόμενο παιχνίδι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα θα μπουν ακόμα πιο δυνατά η ομάδα και σίγουρα ο κόσμος θα στηρίξει πιο πολύ την ομάδα, γιατί νομίζω ότι μετά αυτήν την ήττα έχει πληγωθεί και ο εγωισμός τους. Είναι μια διαφορά, οπότε περιμένουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι. Ιωάννη, ο Ολυμπιακός πάει τώρα στην Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα που μετράει 5 συνεχόμενες ήττες. Αν ο Ολυμπιακός είναι έτος στην Ευρωλίγα, νιώθεις ότι έχει μεγάλη ευκαιρία για να διευρύνει το σερί του? Σίγουρα, εντάξει, πηγαίνουμε παντού για να κερδίσουμε. Είμαστε παντού, θέλουμε να παίζουμε παντού καλό μπάσκετ, να προσπαθούμε να παίρνουμε τις νίκες. Η Μπαρτσελόνα είναι καλή ομάδα, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Μπαρτσελόνα, πιστεύω. Είναι πολύ βελτιωμένη και σίγουρα πρέπει να προσέξουμε, γιατί πάντα νομίζω κερδίζουμε δύσκολα εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα ο Ολυμπιακός σούταρε με 50% στο τρίποντο, ενώ σούταρε με 23% στα προηγούμενα παιχνίδια. Νιώθετε καλύτερα πλέον, νιώθετε αυτοπεποίθηση? Κάνουμε προπόνηση, παιδιά. Νομίζω ότι επαγγελματίες παίχτες είμαστε, σουτάρουμε κάθε μέρα. Κάποιες φορές θα μπουν, κάποιες δεν θα μπουν. Σίγουρα το ποσοστό δεν αντιπροσωπεύει καμιά φορά. Νομίζω θα βελτιωθεί αυτό το ποσοστό, γιατί γυρνάμε καλά την μπάλα, βρίσκουμε ελεύθερα σουτ. Νομίζω όλοι είναι καλοί σουτέρ στην ομάδα. Ακόμα και τα τεσσάρια μας, μέχρι και τα τεσσάρια μας είναι όλοι καλοί σουτέρ. Ήταν να έχει μέχρι και ο Τζαμέλο που μακλίνει, βάλει τρίποντο, και αυτό είναι πολύ καλό σουτέρ. Οπότε νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν και τα σουτ.